τους χώρους του κοινωνικού παντοπολίου που έχει δημιουργήσει η ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης στην πάροδο της Τρικούπη, επισκέφθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζεϊμπέκ, συνοδευόμενος από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από το τμήμα αλληλεγγύης της Νομαρχιακής και στελέχη της Νεολαίας. Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, καθώς τα στελέχη της Νομαρχιακής έχουν συνεργασία με την ομάδα αλληλεγγύης και στηρίζουν τις δράσεις της. Όπως σημείωσε ο βουλευτής Ζεϊμπέκ Χουσέιν, εδώ και αρκετούς μήνες μιλά με τους ανθρώπους της ΟΚΑ Ξάνθης και ήθελε να δει και από κοντά το κοινωνικό παντοπολείο, το μοναδικό που λειτουργεί στη Ξάνθη, σημειώνοντας ότι το δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις δράσεις του. Είναι ανάγκη κάθε πολίτης να συνδράμει τις προσπάθειες της ομάδας για να ανακουφιστούν οι οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην περιοχή της Ξάνθης, σημείωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόσθεσε ότι η κοινωνία οφείλει να είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα αλληλεγγύης όπως η δράση της ομάδας που στηρίζει 200 οικογένειες της Ξάνθης. Από την πλευρά της, η Μέρη Μπεμπέκη, πρόεδρος της ομάδας, ευχαρίστησε για την παρουσία του βουλευτή και ανέφερε ότι υπάρχει πολύπλευρη συνεργασία και υποστήριξη. Το παντοπολείο λειτουργεί παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις αντικσότητες χάρη στη στήριξη των ξαθιωτών, που συμβάλλουν από το υστέρημά τους για να ενισχύεται ο θεσμός, ανέφερε η πρόεδρος της ομάδας κοινωνικής αλληλεγγύης που λειτουργεί με δική της πρωτοβουλία το κοινωνικό παντοπολείο. Εξάλλου, Κλεοπάτρα Πεταλά, στέλεχος της Νομαρχιακής που έχει επιφορτιστεί με τον συντονισμό των δράσεων αλληλεγγύης, ανέφερε ότι υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό ανθρώπων, ιδιαίτερα νέων, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που δραστηριοποιείται σε μια σειρά από τομείς, προσφέροντας τη βοήθειά του σε διάφορες δράσεις, είτε δικές του είτε κάποιων άλλων συλλογικοτήτων. Ειδικότερα για την ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης, σημείωσε ότι κάνει μια τεράστια προσπάθεια, την οποία στηρίζουν με κάθε τρόπο. Με μια τροπολογία σε νομοσχέδιο του ΙΠΕΚΑ που υπερψηφίστηκε το βράδυ της Πέμπτης, δόθηκε λύση στα σοβαρά προβλήματα που είχαν παγώσει την υπόθεση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων της Ξάνθης σε δημοτικά οικόπεδα στο πρώην Δέρας. Η τροπολογία, τις πολεοδομικές ρυθμίσεις, δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις μικρής όχλησης να μετεγκατασταθούν σε οικόπεδα εκτός σχεδίου δόμησης που διαθέτουν οι ΟΤΑ εκτός των αστικών κέντρων, εφόσον προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής, πάβοντας τις σχετικές απαγορεύσεις που προέκυπταν από το σχετικό νόμο του 1998. Όπως ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Κοντός, που είχε τη σχετική πρωτοβουλία, είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες που είχαν σχεδιάσει τη μετεγκατάστασή τους στο Δέρας, καθώς δόθηκε με την τροπολογία. Υπήρχε μεγάλη εμπλοκή σε πολεοδομικά ζητήματα και δεν μπορούσε να δοθεί λύση τοπικά, σημείωσε. Η τροπολογία είναι σημαντική, δεν ισχύει μόνο για την Ξάνθη, αλλά είναι θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος, αλλά επιλύει το πρόβλημα που υπάρχει με το Δέρας. Είναι σημαντικό αναπτυξιακό θέμα που απασχολεί πολλούς επιχειρηματίες και δόθηκε λύση, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό Σταύρο Καλαφάτη και όσους συνέβαλαν για την ψήφιση της τροπολογίας. Την ποινή των 20 μηνών φυλάκισης με τριατή αναστολή επέβαλε το πενταμελές εφετείο Θράκης τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη, Νίκο Σαλίκα, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο έταξε διορισμό στο δημόσιο με το αζημίωτο. Για την ίδια υπόθεση, ο πρώην βουλευτής είχε καταδικαστεί τον Απρίλιο του 2011 σε 2 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή για απάτη μεγάλης αξίας με ιδιαίτερα μεγάλη ζημιά. Ο κύριος Σαλίκας, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής στις 3 εκλογικές αναμετρήσεις του 1989 και 1990 και μία φορά το 1993, είχε υποσχεθεί το 2006 να διορίσει στο δημόσιο την Παρθένα Τσαφαρίδου, αναφέροντάς της πως έχει προσβάσεις για να την τοποθετήσει σε μία θέση στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με τον σκοπό αυτό, η καταγγέλουσα και ο σύζυγός της, Αθανάσιος Πανταζής, πλήρωσαν 10.000 ευρώ. Ο πρώην βουλευτής την σύστησε στον Χαράλαμπο Βαμβακίδη, φίλο του από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εμφανιζόταν ως άνθρωπος του περιβάλλοντος του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή. Σύμφωνα με την κατάθεση της κυρίας Τσαφαρίδου, οι δύο άνδρες ζήτησαν και άλλα λεφτά, τα οποία τα πλήρωσε και συνολικά το ποσό έφτασε στα 23.000 ευρώ, χωρίς ποτέ να διοριστεί. Ο κύριος Σαλίκας ανέφερε κατά την εκδίκαση πως ο ίδιος δεν ωφελήθηκε οικονομικά, καθώς προώθησε τις 10.000 ευρώ στο Χαράλαμπο Βαμβακίδη και τόνισε ότι εκείνη την περίοδο δεν ήταν βουλευτής. Να σημειωθεί πως ο κύριος Βαμβακίδης καταδικάστηκε το 2009 για την ίδια υπόθεση σε 9 χρόνια κάθριξη από το εφετείο Θεσσαλονίκης.